τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Ναι, ναι. Τον καλό συνάδελφό μας επί χρόνια με εκπομπή πολύ δυνατή στη Θεσσαλονίκη μας. Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή Ανάσταση, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και βέβαια έχουμε να πούμε πολλά, καθώς από τις 26 Φεβρουαρίου έχουμε να ανταμώσουμε, γιατί... Είσαι κομμένος φαίνεται... εσύ από τα μίντια, είσαι κομμένος. Φαίνεται ότι... Είσαι στην κατηγορία των ανεπιθύμητων. Πήγες, με το πρώτο μόνο κρούσμα. Το κόντρα σε βγάζει, είσαι ανεπιθύμητος από τους άλλους. Λοιπόν, ναι, ναι, στα τάγματα... Φαίνεται ότι ενοχλείς, κατάλαβες, δεν είσαι... Αγαπητέ μου Εμίλη, φαίνεται ότι κάθε διαφορετική φωνή σε ένα ιδιότυπο καθιστώς μακαρθισμού πρέπει να εξοβελίζεται από το τηλεοπτικό τοπίο, καθώς φροντίζει να αντιμετωπίσει με επιχειρήματα την κυβερνητική πλευρά, να μην θέτει προβληματισμούς, να μην θέτει ζητήματα και θέματα, όπως για παράδειγμα, και εδώ είναι η μάχη του συγκεκριμένου, πολύ σωστά το ανέφερες, είναι ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης με την ανακοίνωσή του σε μια αποθέωση, είναι και Μεγάλη Δευτέρα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω όρους που αντεδείκνυνται σε μια ιερή εβδομάδα στην πορεία για την Ανάσταση, καθώς πάντα προηγείται η Σταύρωση, αλλά η Σταύρωση δεν πρέπει να είναι το μακροχρόνια ανέργων και τουλάχιστον με τα δικά του στοιχεία είναι το δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ που πολύ σωστά ανέφερες στις 20 Μαρτίου του 2020 αναφέρει ότι σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Φεβρουάριο προς Μάρτιο του 19, μιλάμε για 510.646 μακροχρόνια ανέργους. Να εξηγήσουμε στον κόσμο, μακροχρόνια άνεργος θεωρείται αυτός που είναι 12 μήνες και μία μέρα. Και μία μέρα και ένα 24ωρο. Τι έκανε, τι έκανε. Πήρε από τον Απρίλιο του 19 μέχρι τον Απρίλιο του 20 και είπε πόσοι είναι σε αυτό το διάστημα, 155. Ναι, όμως, όταν λέμε μακροχρόνια άνεργοι, είναι και αυτοί που είναι 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια, 6 χρόνια. Μακροχρόνια άνεργοι που ψάχνουν να δημονούν, που προσπαθούν να βρουν ένα αγκονάρι, και εμείς, 61 από εμάς, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις πριν από 15 ημέρες, μέσα αυτόν τον κυκαιώνα, το τσουνάμι των συνεπειών, των κοινωνικών, των οικονομικών, καταθέσαμε ερώτηση και για τους μακροχρόνια άνεργους, αλλά και για τους αναμένοντες, σωστά είπε εκεί ο εκπρόσωπος, ο αγαπητός ο κύριος Κάντας, για αυτούς οι οποίοι αναμένουν προσωρινή σύνταξη, δηλαδή δεν έχουν μισθό, βγήκαν στη συνταξιοδότηση, δεν έχουν πάρει ακόμη σύνταξη, δεν έχουν σύνταξη και δεν έχουν και επίδομα ανεργίας. Πώς θα ζήσουν τα κοινωνικά ραντάρ αλληλεγγύη σε αυτόν τον κόσμο, δεν τον πιάνει. Πώς θα βάλει ένα πιάτο φαγητό μπροστά του εν ώψη της Κυριακής του Πάσχα, το αναρωτήθηκαν. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μιλάμε για 355, σωστά το είπε η Εφη Αχτσιόγλου, και κάτω από το 1/3 είναι αυτούς οι οποίοι καλύπτουν. Κοιτάξτε να δείτε. Κύριε Λιάτσο, κύριε Σουρμελίδη, αγαπητοί φίλοι, αντί να πούνε αυτοί οι άνθρωποι, τι είπε στη ροή του λόγου του, ο προλαλής σας είπε, δεν είχε καμιά υποχρέωση ο Μητσοτάκης. Δεν είχε υποχρέωση ο Μητσοτάκης. Σε αυτούς που χρεοκοπήσατε τη χώρα το 10, τους ρίξατε στα μνημόνια, στον κεάδα των μνημονίων και η Ελλάδα που φεύγει, η Ελλάδα των μνημονίων για να οδεύσει στον πλανήτη των μικροβίων. Δεν έχει υποχρέωση ο πρωθυπουργός της χώρας να στηρίξει τους άνεργους, τους άστεγους, τους άπορους αυτής της χώρας. Δεν έχει την ιερή υποχρέωση να το πράξει στο, αυτό. Στο... Ναι, Μίλε, δεν ξέρω αν έχεις ερώτηση, αλλά... Έχω. Αλέξανδρε. Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, αγαπητέ φίλε. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Το διάγγελμα του Πρωθυπουργού το ακούσατε, έτσι κύριε Τριανταφυλλίδη. Έχετε την αίσθηση ότι μας πάει σε πρόορες εκλογές το φθινόπωρο? Τι να σας πω. Εγώ πραγματικά σημείωνα εδώ... Ναι, ναι. Να ακολουθήσω τη δική σας σκέψη και τη σκέψη του κυρίου Σουρμελίδη και τη σκέψη των αγαπητών συναδέλφων μου, γιατί το επάγγελμά μου είναι δημοσιογράφος, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Τι μου λέτε δηλαδή, κύριε Λιάτσο, κύριε Σουρμελίδη, θα βρεθεί πρωθυπουργός Έλληνας
που θα θελήσει να κάνει πολιτικό εκλογικό ταμείο στην μάχη που δίνει η πατρίδα ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο με 100 ήδη νεκρούς. Ανάμεσα στο θάνατο, σε κάθε ελληνικό σπίτι να επικρέμεται για την υγεία τη δική τους, την υγεία των παιδιών τους, την προοπτική τους, για το τι θα ξημερώσει, θα θελήσει αυτό το φόβο, την αγωνία, το άγχος. Θα θελήσει τον αγώνα του κυρίου Τσιόφα. Με το 95% των μέσων μαζικής ενημέρωσης δίπλα του, μπορεί ο Μητσοτάκης να κάνει τα πάντα, κυρία Τριανταφυλλίδη. Και εξάλλου που ζείτε εσείς τώρα. Δεν ξέρετε ότι η πολιτική με ήττα, αλλά αν θέλετε και με όμικρον γιώτα, είναι ό,τι πιο σκληρό υπάρχει στη ζωή. Προσπαθώ να καταλάβω τον πολιτικό. Αλλά εσάς βέβαια καταλαβαίνω ότι σας ζορίζει σαν ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένετε. Ζορίζεστε τώρα σαν ΣΥΡΙΖΑ, διότι σου λέει ότι ο Μητσοτάκης τα πήγε καλά με τον κορονοϊό. Τον αποθεώνουν οι δημοσκοπήσεις. Του δίνουν η τελευταία δημοσκόπηση στην πρόθεση ΦΥΦΟ 23 μονάδες μπροστά από τον Τσίπρα. Και σου λέει, αν κάνει εκλογές τώρα, είναι καβάλα στάλογο. Αυτό ίσως σας φοβίζει πάρα πολύ. Δεν μας φοβίζει. Με δυσκολεύει και δυσκολεύει αυτόν που προσπαθεί να έχει έναν κώδικα δεοντολογίας ηθικής και αξιών να πιστεύει πως δεν υπάρχει και δεν θα βρεθεί πρωθυπουργός που θα θελήσει να κάνει πολιτικό εκλογικό ταμείο πάνω σε ανθρώπους που μας άφησαν και πάνω στην αγωνία και το άγχος των γιατρών της πρώτης γραμμής, του κυρίου Τσιόδρα και των έγκριτων λοιμοξιολόγων, αυτήν την αγωνία, τα ξενύχτια, να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή, αυτό δεν θα βρεθεί Έλληνας πολιτικός που θα θελήσει να το μεθρεμνεύσει σε ψηφουλάκια. Αρνούμε να το πιστέψω ακόμη και για τον Μητσοτάκη. Και αν βρεθεί ένας τέτοιος πολιτικός, κύριε Λιάτσο, και ζητώ από εσάς να το απαντήσετε, ο λαός που θα επικυρώσει έναν τέτοιο πρωθυπουργό με τέτοιες εντός εισαγωγικών βλέψεις και αξιολογήσεις, δεν θα είναι και αυτός στην ίδια κατηγορία, ακούστε, κατ' εικόνα και καθομοίωση, ακούστε, του πρωθυπουργού που θα ψηφίσει. Επειδή από εσάς τους πολιτικούς τα έχουμε δει όλα, μέχρι και ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε σε μνημόνιο, ποιος το περίμενε. Επειδή τα έχουμε δει όλα, εγώ σαν Εμίλιος δεν αποκλείω απολύτως τίποτα. Πείτε μου κάτι άλλο όμως τώρα. Πώς θα έχει πάει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης με τον κορονοϊό και πείτε μου εσείς τι καλύτερο θα κάνατε από τον Μητσοτάκη. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Λιάτσο. Αντί να κάνουν την προσευχή τους και να λένε «Σας ευχαριστούμε πολύ», γιατί σας παραδώσαμε ένα σκήνομα οικονομίας με 158 εκατομμύρια, όπως έλεγε ο Σταϊκούρας το Φεβρουάριο του 2015 στην Επιτροπή Ισολογισμού και Απολογισμού της Βουλής, που δεν είχε να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, και σας άφησε 37 δις μαξιλάρι για να μπορείτε τώρα να μοιράζετε 800 και 400 και να καμώνεστε τον μεγάλο ηγέτη που απλόχερα στηρίζει από τη μια, και από την άλλη να ομνύεται. Θα σας διαβάσω μόνο αυτό που είπε ένας πολιτικός που τον σέβεστε. Όλοι αυτοί τα νεοφιλελεύθερα παπαγαλάκια που έγραφαν τόσα χρόνια σχετικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ελπίζω όταν θα ξεπεραστεί αυτή η κρίση να μην ξαναπιάσουν την πένα τους τα νεοφιλελεύθερα παπαγαλάκια για να ξαναγράψουν τα ίδια. Αν δεν υπήρχε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τα προβλήματά του, αλλά με τους ήρωες γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζόμενους, δεν ξέρω αν θα μιλάγαμε σήμερα. Οποία υποκρισία. Αυτή την υποκρισία και το φαρισαϊσμό δεν τον αντέχουν οι Έλληνες πολίτες. Ο προλαλής σας... Ο προλαλής σας, ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης, ναι. Είναι αυτός ο οποίος απέλυσε σε ένα βράδυ 3.000 γιατρούς του πρώην ΙΚΑ, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το 2013. Είναι αυτός που έκλεισε, γιατί αναρωτιόνται αυτοί οι όψιμοι υπερασπιστές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα κάποιος φίλος έλεγε σήμερα το απόγευμα, ο Μητσοτάκης υλοποιεί την Συμφωνία των Πρεσπών. Ο Μητσοτάκης κλείνει τις εκκλησίες, ο Μητσοτάκης ομνύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μήπως θα διεκδικήσει και την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ακριβώς θέλει να κάνει? Μιλάει για κοινωνικές ευαισθησίες, για αλληλεγγύη, τα πιστεύει άραγε. Αυτός ο προλαλής σας, κύριε Λιάτσο,
Εδώ δίπλα μου είναι το νοσοκομείο Λιμωδών. Ο κορονοϊός, η λιμώδης νόσος, ένα τέτοιο νοσοκομείο το Λιμωδών, 100 χρόνων νοσοκομείο, το 13, 100 κλίνες είχε, θα ήταν χρησιμότατο με την εμπειρία των γιατρών, των νοσηλευτών, 100 και πλέον έτη, το 13 στον Γεάδα των Μνημονίων το έκλεισε ο προλαλής σας. Και αντί να οροδούν και να ζητούν ταπεινά συγγνώμη, βγαίνουν και βρίζουν τον Τσίπρα, τον Τζακαλώτο, τον Ξανθό και τον Μπολάκη. Αντί να λένε, να κάνουν το σταυρό τους και να λένε... Γενικά αλληλοβρίζεστε πάντως. Μας άφησε 37 δις. Μπράβο, Ξανθέ Πολάκη, που ένα πεθαμένο εθνικό σύστημα υγείας το εμπλουτίσατε με 19.000 κόσμο, με 11 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, με καινούριο εξοπλισμό. Προχθές ανακοίνωσε και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Αυτό που υπόγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το Ίδρυμα Νιάρχος για το νοσοκομείο το Παιδιατρικό Θεσσαλονίκης, που 50 χρόνια το έλεγαν και δεν το έβλεπαν οι Θεσσαλονίκοι, το κάναμε πράξη. Και έρχονται και ανακοινώνουν τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή πρέπει να κλείσουμε εβδομάδα, γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις. Σε 30 δευτερόλεπτα ολοκληρώστε. Επειδή είναι μεγάλη εβδομάδα. Επειδή εγώ δεν θέλω να κάνω αντιδικία, θέλω να καλέσω από την έγκριτη εκπομπή του Κόντρα, το Κόντρα 24, από τον Λιάτσο και από τον Στρουμελίδη, τον Υπουργό Υγείας, τον Βασίλη τον Κικίλια. Βασίλη Κικίλια, αγαπάς την πατρίδα όσο την αγαπάμε και εμείς. Εσείς το κλείσατε το Λιμωδόν, εσείς ελάτε να το ανοίξετε με μια πρόχειρη μελέτη. Με ελάχιστα χρήματα μπορεί αυτό το νοσοκομείο είναι έτοιμο να ξαναμαζέψει το προσωπικό του, γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό, και να λειτουργήσει και να αποτελέσει αγκονάρι, γιατί θα έχουμε και δεύτερο κύμα κορονοϊού. Αλέξανδρε, ελάτε να γίνουμε χρήσιμοι για την πατρίδα, όποιος και να είναι κυβέρνηση. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Ο ελληνικός λαός. Καλή Ανάσταση, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι αντοχές, απαντοχές, να ξημερώσει η ελπίδα με υγεία για όλους, για τις οικογένειές μας, πολύ. Για όλο τον κόσμο, για όλους τους Έλληνες, στην Ελλάδα και σε όλη την οικουμένη. Ευχαριστούμε πολύ. Σπύρο.